Το ταξίδι στα Τρίκαλα συνεχίζεται και εμείς δεν σταματάμε να ανακαλύπτουμε καινούριες ομορφιές, γωνιές, γεύσεις, μουσεία, ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους, τη δουλειά τους, το πάθος τους. Το Μάιο του 1980, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ενώπιον 7.000 θεατών στο Εθνικό Στάδιο των Τρικάλων, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει στην πόλη του ένα μουσείο για το λαϊκό τραγούδι που θα φέρει τη σφραγίδα του. Έκτοτε, η δημιουργία του Μουσείου Τσιτσάνη απασχολούσε κάθε δημοτική αρχή. Το όραμα πλέον έγινε πράξη. Το έργο του Τσιτσάνη βρήκε τη στέγη που του αρμόζει και οι Τρικαλινοί και όχι μόνο έχουν την τιμή να ανοίγουν μια πόρτα που από πάνω γράφει «Κέντρο έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη». Μια συνεφιασμένη μέρα τα Τρίκαλα μας υποδέχονται στο σπίτι του ανθρώπου που δημιούργησε πριν πάρα πολλά χρόνια τη συνεφιασμένη Κυριακή. 100 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν από τη γέννησή του και σχεδόν 70 από τη συνεφιασμένη Κυριακή του. Το σπίτι του Βασίλη Τσιτσάνη, το μουσείο του, σήμερα μας ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται η Βασιλένα Μητσιάδη, αντιπρόεδρος του μουσείου, να μας πει τι ωραία πράγματα έχετε κάνει όλο αυτόν τον καιρό εδώ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε Ελένη. Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε σήμερα στο μουσείο ή μάλλον στο σπίτι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως πολύ καλά είπες. Ένα σπίτι το οποίο έγινε τελικά, μετά από καιρό, και είναι χαρά μας να φιλοξενούμε σε αυτό το χώρο, σε ένα χώρο που παλαιότερα όλοι το θυμόμαστε σαν έναν χώρο φόβου, τρόμου. Ίσως εγώ ήμουν μικρή και θυμάμαι να περνάω έξω από τις φυλακές και να φοβάμαι. Αυτό για το πρέπει τι γίνεται. Να το πούμε ότι πριν εδώ ήταν οι φυλακές Τρικάλων. Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης. Δεν είμαστε σε σημείο έξω από την πόλη. Ακριβώς δίπλα υπάρχει σχολείο, υπάρχει εκκλησία. Είναι δρόμοι πολυσύχναστοι, είτε για πεζούς είτε για αυτοκίνητα. Και εδώ μέχρι πριν μια δεκαετία περίπου και ακριβώς λίγο παραπάνω, ήταν οι φυλακές Τρικάλων που φιλοξενούσαν, γιατί δεν ξέρω να λέω. Βαρυπινίτες. Βαρυπινίτες, έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Μέχρι το 2006, λοιπόν. Και καταφέρατε να αλλάξετε αυτή την. Νομίζω έγινε μια στροφή 360 μοίρες. Ναι, έγινε ένας χώρος πολιτισμού. Βασικά πλέον έχει φως. Είναι εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς όμως, ότι σε έναν χώρο σαν αυτό που βρισκόμαστε τώρα, φιλοξενούνταν 80 κρατούμενοι. Ακριβώς. Αυτό το δωμάτιο ήταν το ένα κελί. Ένα κελί. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό και όσος κόσμος δεν το ξέρει, γιατί μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής έχουν έρθει, χωρίς να υπερβάλλω, 20.000 επισκέπτες στο χώρο του μουσείου. Δεν το γνωρίζουν πολύ, γιατί έρχονται και από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Ελλάδα, και από την Ευρώπη έχουμε πολλούς επισκέπτες. Και όταν τους αναφέρουμε ότι αυτό το δωμάτιο ήταν το ένα κελί, λένε αποκλείεται. Λέω ναι, και όμως 80 άτομα συνυπήρχανε. Δεν ξέρω αν ήταν αρμονικά. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αλλά συνυπήρχανε σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Τώρα όμως ήρθε η αρμονία της μουσικής. Ακριβώς. Να καλύψει όλα τα παλιά του παρελθόντος αυτού εδώ του χώρου. Και ήρθε το μουσείο που με τόση αγάπη έχετε φτιάξει και νομίζω ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Όχι, όχι. Εγγένεια ακόμα δεν έχουμε κάνει. Ευελπιστούμε σύντομα να ολοκληρωθεί η μουσιολογική μελέτη. Τουλάχιστον όμως από 1η-1η του 2017, που ουσιαστικά άνοιξε αυτός ο καινούριος χώρος πλέον στο κέντρο της πόλης, δημιουργήσαμε μια προσωρινή έκθεση, ούτως ώστε ο κόσμος που έρχεται και βλέπει τι ήταν αυτές οι παλιές φυλακές και τελικά τι έγιναν, είναι ένα ψωμάκι που δίνουμε στον κόσμο για το τι θα έχουμε μετά. Μάλιστα. Ότι μετά. Δηλαδή, ως τώρα μπορούμε να βρούμε το μπουζούκι, το οποίο είναι. Είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Δηλαδή, χωρίς αμφισβήτηση. Χωρίς αμφισβήτηση, ναι. Το έχει πιάσει στα χέρια του. Το 2008. Στο Δήμο Τρικαίων, όταν πρωτοσυστάθηκε το Μουσείο Τσιτσάνη. Ωραία. Και μπορούμε να δούμε και την ιστορία της ζωής του, πολύ ωραία παρουσιασμένη. Ναι, προσπαθήσαμε τουλάχιστον να αναφέρουμε συγκεκριμένα και σημαντικά γεγονότα της ζωής του και της προσωπικής του ζωής, αλλά φυσικά και της καριέρας του. Ημερομηνίες σταθμούς ουσιαστικά για την καριέρα του. Και φυσικά και όλες τις συνεργασίες, όπως θα δείτε γύρω-γύρω στο χώρο, συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής. Και πίσω έχουμε δημιουργήσει και ένα πάλκο,
που το πάλκο ήταν, ναι, ήταν το στοιχείο που το χαρακτήριζε. Εγώ κάθισα σε αυτό το πάλκο στην πρώτη είσοδό μου εδώ σε αυτό το χώρο και το χάρηκα. Ένιωσα ότι είμαι λίγο μία κυρία που τον συνόδευε σε ένα τραγουδιστικό με το σταυροπόδι, τα χέρια. Νομίζω ότι όλοι έτσι είναι. Ναι, δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση. Η αγάπη βγαίνει από τον κόσμο που έρχεται. Δηλαδή όταν βλέπεις τα συναισθήματα που βγαίνουν από όλους αυτούς και μιλάμε τώρα για παιδιά, για παιδιά και για μεγάλους. Πιάνουμε όλη την γκάμα, την ηλικιακή γκάμα. Και όταν μιλάνε για αυτό το χώρο και για τον Βασίλη Τσιτσάνη, που κάποιοι τον ξέρανε, αλλά τα μικρά παιδιά δεν τον ξέρουν και τον μαθαίνουν. Μαθαίνουν, ακούν τα τραγούδια του. Στην άλλη αίθουσα μπορείτε να ακούσετε τα τραγούδια. Τότε καταλαβαίνεις ότι ναι, αξίζει να είσαι όλη μέρα σε αυτό το χώρο και το κάνεις με τόση αγάπη. Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου, που έχει πάντα συνεφιά. Πάτριστε και Παναγιά μου, που έχει πάντα συνεπιά, συνεπιά. Χριστέ και Πάτριστε και Παναγιά μου. Στη διάρκεια των εργασιών αναπαλαίωσης των φυλακών, με στόχο τη μετατροπή τους σε μουσείο Τσιτσάνη, βρέθηκαν οι ηθήνοντες μπροστά στην ανακάλυψη ενός παλιού Οθωμανικού λουτρού στα θεμέλια του κτηριακού συγκροτήματος. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τις εγκαταστάσεις του παλιού Οθωμανικού λουτρού στο ισόγειο του κτηρίου. Πρόκειται για δίδυμο Οθωμανικό λουτρό που αναπαλαιώθηκε πλήρως και είναι πλέον επισκέψιμο καθημερινά. Βρισκόμαστε, όπως είπατε, στο δίδυμο Οθωμανικό λουτρό, κτίσμα του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, 1567 περίπου. Είναι σύγχρονο μαζί με το τέμενος του Οσμάν Σάχ ή Κουρσούμ Τζαμί, όπως είναι γνωστό στα Τρίκαλα. Ήτανε κτίσματα του Οσμάν Σάχ, κυβερνήτη τότε Τρικάλων, ανιψιός του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Οπότε εξασφάλισε και από τον μεγαλύτερο αρχιτέκτονα της εποχής, τον Τοσινάν, τα σχέδια και έκτασε αυτά τα δύο μεγαλοπρεπή κτίρια για τα Τρίκαλα. Ειδικά το Κουρσούμ Τζαμί είναι μοναδικό στο έργο του Σινάν στην Ελλάδα και ανακαλύψαμε τελευταία και το δίδυμο Οθωμανικό λουτρό που ήταν το συγκροτήματος του Κουρσούμ Τζαμί. Εδώ ανακαλύφθηκε το χαμάμ σε στο πλαίσιο κάποιων εργασιών που γινότανε. Το χαμάμ λειτουργούσε μέχρι το 1881. Φεύγοντας οι Οθωμανοί από την πόλη των Τρικάλων, αυτά εγκαταλείφθηκαν γιατί ήταν πολύ έξω από την πόλη των Τρικάλων. Απέχουν γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο του Τρικάλων. Εφόσον ήταν εγκατελειμμένα, το κτίριο σαν κατασκευή ήταν πολύ στιβαρό με ένα 30 πάχος τείχων. Το ελληνικό κράτος το μετέτρεψε σε φυλακή. Ορισμένα άλλα κτίσματα που υπήρχαν στο συγκρότημα κατεδαφίστηκαν. Οπότε νομίζαμε ότι είχε κατεδαφιστεί και το χαμάμ. Αλλά το χαμάμ είχε μετατραπεί απλώς. Κρατήθηκε το κέλυφος του και γκρεμίστηκαν οι μεσοτυχίες του, η θόλη που ήταν σκεπασμένο, μπαζώθηκε. Δεν είχε καμία οπτική ένδειξη ότι ήταν το παλιό χαμάμ των Τρικάλων. Στις εργασίες ανακαίνησης, όταν το κτίριο αποδόθηκε στο Δήμο για επανάχρηση, πέσανε πάνω σε ίχνη Οθωμανικά, στους οβάδες Οθωμανικούς, σε σωλήνες πύληνους. Οπότε επενέβη η Εφορία Αρχαιοτήτων και με τις ανασκαφές που έγιναν σε βάθος, ανακαλύφθηκε ότι ήταν το χαμάμ του 16ου αιώνα που νομίζαμε ότι είχε καταδαφιστεί.
Και τι μπορούμε να δούμε σήμερα εδώ, σε αυτό το χαμάμ? Δηλαδή είναι 4-5 διακριτή χώροι, νομίζω είδα το και παραπάνω. Το είπαμε δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, γιατί ήταν για την εποχή του πολύ πρωτοποριακό. Ανδρών και γυναικών. Το μισό ήταν αντρικό, το άλλο μισό ήταν γυναικείο. Το, κατά τη μετατροπή σε φυλακή, το αντρικό τμήμα δεν έδωσε τόσα πολλά ευρήματα. Το γυναικείο μας έδωσε περισσότερα, για, που είναι τα λειτουργικά του στοιχεία. Πώς ήταν δηλαδή ο χλιαρός χώρος, πώς ήταν ο θερμός χώρος. Βλέπουμε τώρα στο αντρικό τμήμα, τον ψυχρό χώρο όπως είμαστε εδώ πέρα, με ίχνη από τις σηματιοθήκες που ήταν στους τοίχους, το συντριβάνι που βρισκόταν στο κέντρο του χώρου, ήταν χαλαρωτικό το συντριβάνι, και προχωρώντας προς τα μέσα βλέπουμε αγωγούς πύλινους. Αυτά βλέπουμε στο αντρικό τμήμα. Ενώ στο γυναικείο βλέπουμε τα παγκάκια, τα ίχνη από τα παγκάκια που είχαν για να κάθονται, πέτρινα παγκάκια. Βλέπουμε τα υπόκαυστα που θερμαινόταν υποδαπέδια ο χώρος του χλιαρού. Βλέπουμε και στον θερμό χώρο των γυναικών πάλι τη βάση του που στήριζε τους στόλους και το δάπεδο, το αρχικό του χαμάμα, ένα τμήμα μάλλον, μια πλάκα το δάπεδο, το αρχικό του χαμάμου. Μάλιστα. Αυτό που διάβασα και ξεφεύγει λίγο βέβαια από την ιστορικότητα όσον αφορά τον τρόπο χτισήματος εκείνη της εποχής, είναι κάποια στοιχεία της κοινωνίας που παίρνουμε μέσα από ένα χαμάμ, που διάβασα σε κάποια ένδειξη που έχετε, σε κάποια ταμπέλα, ότι οι γυναίκες ήταν ο μόνος χώρος στο χαμάμ που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με άλλες γυναίκες και να μην είναι συγγενείς ή γειτόνισσες. Και έτσι οι προξενήτρες της εποχής διάλεγαν τις καλές τις νύφες, τοποθετημένες σε σωστό σημείο, για τους καλούς γαμπρούς. Δηλαδή παίρνουμε και ωραία κοινωνικά στοιχεία μέσα από κάτι τέτοιο. Έτσι ακριβώς, γιατί ήταν ένας τόπος συνάθρησης που επιτρεπόταν να πάνε οι γυναίκες. Δεν πήγαιναν στις καφετέριες της τότε, τα καφενεία, δηλαδή στους καφενέδες οι γυναίκες τότε, πήγαιναν μόνο οι άντρες. Οπότε ο μοναδικός χώρος που μπορούσαν να συναντηθούν οι γυναίκες και να αποκαλυφθούν κιόλας, γιατί ήταν και ντυμένες με πολλά ρούχα, για να γνωρίσει μία την άλλη, ήταν στο χαμάμ. Το τζαμί του Οσμάν Σαχ, κτίσμα του 16ου αιώνα, ονομάζεται και Κουρσούμ τζαμί από την τουρκική λέξη Κουρσούμ που σημαίνει μόλυβδος, καθώς ο θόλος του είναι μολυβοσκέπαστος. Βρίσκεται δίπλα από το Μουσείο Τσιτσάνι, είναι μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO και χρησιμεύει ως χώρος εκδηλώσεων. Συνεχίστηκε στις όχθες του ποταμού της Λήθης. Ο διάσημος ποταμός της πόλης των Τρικάλων, Λιθέως, θυμίζει σε όλους μας ποια θα ήταν η ποιότητα των πόλεών μας αν από νωρίς είχαμε σώσει τους ποταμούς μας. Ο Λιθέως πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη και εκβάλλει στον Ποινιό λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Πολλές ποικιλίες δέντρων και αμφιβίων συναντάμε στη ροή του. Οι πάπιες και οι κύκνοι του αποτελούν σήμα κατά τεθέν του ποταμού, με τους τρικαλινούς και τους επισκέπτες να αρέσκονται στο τάισμα και τη φροντίδα τους.
και βρισκόμαστε στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, το υγρό στοιχείο στην πόλη των Τρικάλων είναι πάρα πολύ έντονο. 4 τα ποτάμια που το διαρρέουν, το πιο γνωστό Ολυθέως, παραπόταμος του Πηνιού. Τις όχθες του ποταμού τις ενώνουν 10 γέφυρες, εκ των οποίων πάνω από τις μισές είναι μόνο πεζογέφυρες. Στις όχθες του ποταμού Λιθέου λέγεται και ότι γεννήθηκε ο Ασκληπιός, που διαχρονικά και παγκόσμια είναι συνυφασμένο το όνομά του με την ιατρική. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε και βαρκάδα στο Λιθέο. Μια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν από το Δήμο στους δημότες του και στους επισκέπτες. Το φυσικό τοπίο είναι έντονο σε ολόκληρη την πόλη των Τρικάλων, τόσο στις όχθες του Λιθέου ποταμού, όσο και σε πνεύμονες πράσινου σε πιο απόμακρα σημεία της πόλης. Σε ένα από αυτά μεταφερθήκαμε κι εμείς, λίγο έξω από τον αστικό ιστό, στο πάρκο του Άι Γιώργη. Αποτελεί ένα πάρκο υπόδειγμα που καθημερινά το επισκέπτονται εκατοντάδες δρομείς και περπατητές που επιλέγουν το ειδικά διαμορφωμένο για άσκηση περιβάλλον του. Εκτείνεται σε μια έκταση που ξεπερνά τα 250 στρέμματα και που εδώ και 20 χρόνια προσφέρεται δωρεάν για αθλητικές δραστηριότητες και όχι μόνο. Εμείς στήσαμε ένα άλλο τραπέζι στην καρδιά του πάρκου, τραπέζι μαγειρικής με ντόπια παραδοσιακά εδέσματα από τον σεφ Αποστόλη Κριτσινιώτη. Στο μοναδικής ομορφιάς πάρκο του Άι Γιώργη συναντάμε τον σεφ Τόλη Κριτσινιώτη που τον βγάλαμε για λιγάκι από την κουζίνα του Public στο κέντρο της πόλης και τον φέραμε στην εξοχή για να μας μαγειρέψει τρικαλινές λουκουδιές με τρικαλινά προϊόντα. Τι θα κάνουμε σήμερα, Τόλη? Λοιπόν, θα κάνουμε μια παραλλαγή του τραγανά που είναι δικό μας εδώ τοπικό προϊόν. Με χωριάτικο λουκάνικο, δηλαδή ένα τραχανότο με χωριάτικο λουκάνικο. Τραχανότο. Και μετά θα προχωρήσουμε σε μια τηγανιά με κρεμμύδι, σβησμένο με κρασί. Πάρα πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο πιάτο, που είναι το τραχανότο. Το τραχανότο. Αν και έχει το κρεατάκι, το λουκανικάκι. Βεβαίως. Το λουκάνικο στα Τρίκαλα μαθαίνουμε ότι το τρώτε για hors d'oeuvre, για κυρίως, για πρέ. Το τρώμε γενικότερα. Το λουκάνικο στα Τρίκαλα. Το αγαπάμε το λουκάνικο και το στηρίζουμε γενικότερα. Οπότε ξεκινάμε με την πρώτη συνταγή. Σουτάρουμε λίγο τα λουκάνικα. Έχουμε βάλει λίγο λεδάκι. Έχουμε βάλει, ναι, ελαιόλαδο στο τηγάνι. Έχουμε κόψει το λουκάνικο, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει μέσα πράσο. Είναι λουκάνικο με πράσο το συγκεκριμένο. Εδώ στα Τρίκαλα δεν το συνηθίζουν με πορτοκάλι, μόνο με πράσο, Όχι, ναι. Τώρα σε άλλες περιοχές ίσως το αγαπάμε περισσότερο. Εδώ πέρα όμως δεν. Το θέλουν έτσι βαρύ για το βαρύ θέλουμε, χειμώνα. Ναι. Α, αυτό ακριβώς. Που έρχεται και μαθαίνουμε ότι έχετε και χιόνι συχνά. Ρίξαμε και δύο ντοματάκια, ολόκληρα τα ντοματάκια. Ολόκληρα τα ντοματάκια δεν τα θέλουμε. Θα θέλουμε λίγο πιο πολύ για το ντεκόρ. Δεν θέλουμε να μας χάλασει τη γεύση γενικότερα, ούτε τραχανά, ούτε να καλύψει το λουκάνικο. Αλλά θέλουμε να πάρουν και λίγη μυρωδιά. Θέλουμε λίγο, ναι. Γι' αυτό τα έχουμε ρίξει εκεί μέσα. Και γενικότερα δεν το ψήνουμε πάρα πολύ. Δεν το ψήνουμε πολύ το λουκάνικο. Όχι, όχι πάρα πολύ. Να ψηθεί μεν, να μην είναι. Το λουκάνικο θα μπορούσε και να μην έχει το λάδι από κάτω, γιατί έχει το λίπος του που θα μπορούσε να. Σίγουρα, αλλά πρέπει να το τηγανίσουμε, να το σουτάρουμε. Ακούμε τους ήχους ακόμα και στην κάμερα πως κάνει το λουκάνικο, τσιρτσιρίζει και είναι. Να χαμηλώσουμε και λίγο τη φωτιά. Η ευωδιά έρχεται ήδη στη μύτη μας. Αυτό από το υπέροχο αυτό δημιούργημα. Για να μην έχουμε και ατυχήματα. Περιμένουμε αναμονή. Τα λουκανικάκια είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα τα λουκανικάκια και οι ντοματούλες είναι έτοιμες. Δεν θέλουμε να τις παραψήσουμε. Έχουν πάρει ωραίο χρώμα από ό,τι βλέπω. Τώρα θα αλλάξουμε πιάτα, τι θα κάνουμε. Τώρα αυτό το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε στη διαδικασία για το τραχανότο. Καινούριο τηγάνι. Καινούριο τηγάνι. Καινούριο λαδάκι.
Βάζουμε ελαιόλαδο. Βάζουμε ελαιόλαδο, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε και με βούτυρο, βέβαια. Και με βούτυρο. Αλλά... Τραχανότα με βούτυρο δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Εντάξει, είναι η πιο, είναι η πιο βαριά η γεύση. Από ότι... Όχι, στο ελαιόλαδο δεν είναι. Λοιπόν, το αφήνουμε λίγο να κάψει. Φρεσκοκομμένο κρεμμυδάκι και ψιλοκομμένο. Ναι, για το τέτοιο θέλουμε ψιλοκομμένο. Λοιπόν. Ωραία, έχει κάψει το λαδάκι, αρχίζει τσιτσιτσιτσι αυτό. Τα μεγάλα κομμάτια κρεμμυδιού τα θέλουμε για την δεύτερη συνταγή. Ακριβώς, τα θέλουμε, ναι. Για την τηγανιά μας για την μετά. Τηγανιά που θα κάνουμε μετά. Και τον τραχανά τον έχουμε εδώ κοντά μας. Είναι τραχανάς της μαμάς αυτό. Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ναι, ο οποίος είναι ο τραχανάς, ο χοντροκομμένος που γίνεται εδώ στα Τρίκαλα, ναι, και που γίνεται ξινό, στο χέρι. Ακριβώς. Υπάρχει ο ξινός και ο γλυκός. Αυτός είναι ο ξινός. Αυτός είναι ο γλυκός. Αυτός είναι ο γλυκός. Ναι. Ο ξινός είναι ο πιο κίτρινος. Ο ξινός είναι λίγο πιο κίτρινος και λίγο πιο ξινός στη γεύση. Γενικότερα. Το γλυκό το χρησιμοποιούμε σαν ρύζι από ό,τι καταλαβαίνω που θα κάνουμε. Όχι, απαραίτητα. Σαν ρύζι και σαν κουσκούς, κάπως έτσι δηλαδή. Αυτό, ναι, ό,τι ναι, μπορούμε ναι, να κάνουμε ένα ρύζι, μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Α, αυτό ακριβώς. Τον ξινό συνήθως το φτιάχνουμε εμείς εδώ στα Τρίκαλα με γάλα και με τυρί. Συνήθως το πρωί. Με γάλα και τυρί. Ναι. Δηλαδή, αντί για τον φλέξ, βάζεις λίγο τραχανά ξινό. Ακριβώς. Αργεί, σε 10 λεπτά είναι έτοιμος. Είναι ένα καλό πρωινό γενικότερα. Λοιπόν, ρίχνουμε και τον τραχανά μας. Βάζω αρκετό για να φάμε. Γιατί είμαστε μπόλικοι εδώ στο συνεργείο. Αυτό ακριβώς. Ανακατεύουμε, να ανακατευθεί ο τραχανάς με το κρεμμυδάκι. Ο τραχανάς γίνεται εδώ στα Τρίκαλα, νομίζω, περισσότερο στα σπίτια. Αυτό ακριβώς. Ναι. Απλά έχουν βγει και κάποιες εταιρείες τώρα, κάποιοι συνεταιρισμοί που φτιάχνουν προς πώληση γενικότερα. Α, βάζουμε και το ζωμό λοιπόν, τώρα. Όχι, σβήνουμε όχι. Με κρασάκι. Σβήνουμε με κρασάκι. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα με βοηθήσεις. Θέλεις να το ρίξω εγώ. Ναι. Θα μου πεις stop. Θα σου πω εγώ. Το ξέρεις ότι το έχω κάνει αυτό με τη γιαγιά μου. Ρίξε. Ωραία, εντάξει είμαστε. Κάποτε είχα πει λίγο... στη γιαγιά μου, γιαγιά, ξεκινάω, την έπαιρνα τηλέφωνο, ξεκινάω να κάνω πίτα, δεν ξέρω πόσο λάδι να βάλω. Ξεκινάω και όταν είναι να σταματήσω πες μου stop. Και μου έλεγε stop από το τηλέφωνο. Οπότε γι' αυτό λέω και το ρύζι, το κρασί μπορείς να μου πεις εσύ stop. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχει ξετιμιστεί η αλκοόλ. Mm-hmm. Και τώρα προσθέτουμε τα υγρά μας. Χαμηλώσουμε λίγο φωτιά. Χαμηλώνουμε, δεν κλείνουμε. Δεν κλείνουμε, χαμηλώνουμε. Κανονικά σε ένα τραχανότο δεν πρέπει να βάζουμε τα υγρά. Σιγά σιγά το βάζω. θα πάρει και άλλα υγρά. Θα πάρει και άλλα υγρά. Σταδιακά το δοκιμάζουμε. Δίνεις λίγο την κρέμα, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Μπορώ να το κάνω πάλι εγώ. Εννοείται ότι μπορείς. Τα υγρά είναι η ειδικότητά μου, νομίζω. Το υγρό στοιχείο, έτσι. Γιατί εδώ ποτάμι, λιθέως. Λοιπόν, ρίχνεις λίγη. Του ευχαριστώ. Κάνει. Ναι. Είναι αρκετή κρέμα. Δεν θέλουμε πάρα πολύ για να μην καλύψει και άλλες γεύσεις. Ναι, η κρέμα γάλα εκτός έχει την ιδιότητα. Απλά θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο λευκό. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και γάλα. Γάλα. Γάλα, φέτα. Πολλά βέβαια. Ναι. Σε κάποια άλλη συνταγή, π.χ. στο ξινό τραγανά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φέτα. Τώρα αυτός που το κάνουμε λίγο σαν πιο φαγητό, να πούμε, γιατί το άλλο δεν είναι, χρησιμοποιούμε λίγη κρέμα γάλακτος. Όχι πολύ, όμως. Και περιμένουμε. Τώρα να πιούν τώρα τα υγρά, θα βάλουμε... Θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Μπορώ. Ναι, σαν ξύνο μολύβια είναι. Έτσι. Αυτό κάναμε. Ωραία, φτάνει. Βάλει και λίγο αλατάκι. Το κάνω πολύ πιπεράτο. Του ταιριάζει. Εντάξει. Φτάνει. Και θα σου δώσω και σε ένα κουτάλι. Φέρω κι εγώ ένα κουτάλι για να δοκιμάσουμε γενικότερα ό,τι προσθέτουμε μέσα στα φαγητά. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να δοκιμάζουμε. Για να φέρουμε τη γεύση εκεί που θέλουμε. Όχι, δεν θέλω να δοκιμάσω εγώ για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να το δοκιμάσεις εσύ και ναι, να φάμε μια τελειωμένη συνταγή από τα χεράκια σου ποιοτικά. Να μην βάλω εγώ τη δική μου άποψη. Το έκανα καλό από αλάτι και πιπέρι. Μόνο θα αυτό πέρα. Θα ξαναδοκιμάσω λίγο ακόμα. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν,
Το λουκάνικο, πότε θα λίγο το βάλουμε. Αλατάκι. Λίγο αλατάκι. Το λουκάνικο αλατάκι. Θα το βάλουμε στο τέλος. Μάλιστα, σεφ. Εντάξει, είμαστε. Ω, σαν την ομελέτα το γύρισαμε. Κάπως έτσι. Ο τραχανάς είναι του Αυγούστου δημιούργημα, φετινός. Ο συγκεκριμένος είναι περσινός. Α, περσινός. Είναι περσινός. Αλλά καλοκαίρι γίνεται, έτσι. Ναι. Καλοκαίρι προς φθινόπωρο. Ναι. Και τα λουκάνικα συνεχίζουν όπως τα παλιά τα χρόνια να τα κρεμάνε μέσα στα σπίτια για να στεγνώσουν. Τώρα, αυτό που με ρωτάσατε δεν το πολύ ξέρω να σου απαντήσω, αλλά γενικότερα η διαδικασία, η παλιά η διαδικασία έτσι γινότανε. Mm-hmm. Τώρα, απλά θα με βοηθήσεις να μου δώσεις λίγο τυρί, την παρμεζάνα, για να το δέσουμε. Αν και δεν χρειάζεται πολύ δέσουμε αυτό. Ρίχνω. Όχι, σε μισό. Αν και δεν είναι υγρό, πήρα πρωτοβουλία. Θα σβήσουμε τη φωτιά. Όπω κοχλάζει. Τέλειο. Λοιπόν. Είναι έτοιμο όταν έχει γεμίσει μπουρμπουλήθρες, ε. Είναι έτοιμο όταν το τραβάμε και μαζεύει αργά. Δεν το ξέρω αυτό. Και έχουν φύγει τα περισσότερα υγρά, δηλαδή, έχουν εξατμιστεί και είναι έτοιμο το φαγητό μας τώρα να περάσουμε στο τελικό στάδιο. Τελικό στάδιο, παρμεζάνα. Λοιπόν, ρίξε παρμεζάνα. Ξέρεις το σύστημα, μου λες stop. Mm-hmm. Είμαστε εντάξει. Την ανακατεύουμε. Να πάει παντού. Και θα μου δώσει λίγο και το βούτυρο, σε παρακαλώ. Έχω το κουτάλι που δεν χρησιμοποιήσα. Ωραία. Ρίχνεις. Πόσο βούτυρο. Βάλε λίγο ακόμη. Εκεί. Εκεί είσαι. Ωραία. Πολύ ωραία. Πω, πω. Και λουκάνικο, μια χαρά. Δηλαδή. Καταπληκτικά. Βούτυρο, λουκάνικα. Πάλι καλά που είναι ο τραχανάς που ξέρουμε ότι είναι το πιο υγιεινό πράγμα και λένε πόσες γενιές στην Ελλάδα μεγάλωσαν με τραχανά. Πάρα πολλές. Είναι ένα φαγητό διαχρονικό. Και γενικότερα εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα δικά μας προϊόντα. Όπου έχει γίνει σαν κρεμούλα, πάρα πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς θέλω να πετύχουμε. Θέλεις να μου δώσεις ένα πιατάκι. Βεβαίως. Ωραία. Ωραία, κράτησε το. Κρατάω. Είμαι καλή και σε αυτό. Ωραία, χαίρομαι. Εσύ είσαι ο καλός μάγειρας. Εγώ μόνο βοηθός. Μ' αρέσει να με κρίνουν οι άλλοι. Δεν θέλω να κρίνουν τον εαυτό μου. Κοίτα πόσος κόσμος είναι να σε κρίνει εδώ. Ακόμα και οι άνθρωποι που κάνουν τζόκινγκ εδώ στον Άγιο Γιώργη έχουν μυρίσει το υπέροχο τραχανότο σου και νομίζω ότι θα γίνει επίθεση σε λίγο. Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Και πάμε στο τελικό στάδιο να στήσουμε το πιάτο. Με την τσιμπίδα, με λεπτομέρεια γιατρού. Αυτό το βρίσκουμε και στο public, το φαγητό, αν θέλει. Το συγκεκριμένο όχι, έχουμε τραχανότο με λουκάνικο τζαμαγιάς. Επίσης, ωραίο. Τέλεια. Και για τελείωμα, λίγο ομό ελαιόλαδο. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είμαι στην Ελλάδα, είμαι σε μια χώρα που τα έχουμε άφθονα. Λίγο το φεράκι για την ένταση και για το χρώμα. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Τέλεια. Καλή μας όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Οι συνταγές του σεφ Τόλη Χρυσινιώτη δεν έχουν τέλος. Αυτή τη φορά μαγειρεύουμε. Τι μαγειρεύουμε? Μαγειρεύουμε τηγανιά κρασάτι με κρεμμύδια. Τηγανιά κρασάτι με κρεμμύδια. Παραδοσιακό τρικαλινό και αυτό φαγητό. Αυτό ακριβώς. Όλες τις συνταγές που μας έδειξες, μας δείχνεις και θα μας δείχνεις νομίζω κάθε φορά που επισκεφτόμαστε τα Τρίκαλα. Μακάρι να έρχεστε συχνότερα. Είναι τρικαλινές ντόπιες με κρεατάκι ντόπιο. Είναι εδώ τρικαλινό το ντόπιο. Κρεατάκι, ναι, είναι ντόπιο από ένα φίλο, το Θέμη τον Αυγέρη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θες να μου βάλεις κρασί? Θα σου βάλω κρασί. Τα υγρά, είπαμε, είναι της δικής μου δικαιοδοσίας. Βγάζω παντού. Ωραία, ναι, βάζεις παντού. Μόνο κάνω λίγο πίσω, μην έχουμε καμιά ανάφλεξη. Βάλαμε το κρασί και περιμένουμε. Βάλαμε το κρασάκι, περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί η αλκοόλη. Αχ, το μυρίζεις έτσι, ναι. Να δεις αν έχει φύγει. Αν έχει φύγει. Μάλιστα. Έχει λίγη ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Την καταλαβαίνουμε στη μύτη αυτή. Το καταλάβαμε, είναι εντυπωσιακό. Διώχνεις μέσω του ατμού, έτσι, έρχεται έτσι, ναι, το αλκοόλ στη μύτη μας. Μάλιστα. Και το επόμενο στάδιο ποιο θα είναι? Το επόμενο στάδιο είναι να προσθέσουμε τα κρεμμύδια, να αρχίσουν να μαγειρεύονται και αυτά. Δεν θέλουμε να τα τσιγαρίσουμε για να μην γίνουν τόσο βαριά. Είναι νομίζω το... Είναι γενικότερα αυτό ακριβώς. Μόλις έχει το λιπάκι της, έχει κάτι να προσφέρει σε βάθος γεύσης, οπότε το κρεμμύδι... Οπότε προσθέτουμε το κρεμμύδι μας. Α, ολόκληρο, έτσι, σε μισοφέγγαρα. Ναι, αρκετό κρεμμυδάκι. Είναι γλυκό αυτό τώρα, θα προσθέσει μια γλυκύτητα το κρεμμύδι, ναι. Τι δίνει. Και σκεπάζουμε και περιμένουμε ή... Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας. Προσθέτουμε, θα βάλεις αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι, βεβαίως. Τέλεια, αρκετό. Αλάτι πιπέρι και θα βάλουμε και ρίγανη. Αλάτι. Φτάνει. Ρίξε. Τι λες, αλήθεια, τόσο πολύ. Ρίξε λίγο για να δει, μας αρέσουν τα αλμυρά γενικότερα και φαστό, τα... Φαστό, κύριο, θα ήταν. Όχι, όχι, τι να χώνεσαι. Να είμαστε χώνομαι, εντάξει. Γιατί θα το φάω, όπως και αν είναι. Είμαστε εντάξει, θα το δοκιμάσουμε και στην πορεία βέβαια. Πιπέρι. Βάζουμε και πιπέρι. Το πιπέρι, καταλαβαίνεις και πόσο ρίχνεις, γιατί μαυρίζει λίγο το περιβάλλον. Ναι, εντάξει, το αλάτι φαίνεται και στο αλάτι, αν το παρατηρήσεις καλά. Ωραία. Εγώ το καταλαβαίνω είμαστε... από την όσπριση. Εντάξει. Ωραία, και ρίγανη. Θα βάλουμε και ρίγανη, ναι, σωστά. Η ρίγανη είναι από τους κάμπους εδώ, από τα βουνά. Η ρίγανη βουνά, είναι ντόπια είναι εδώ, από τα βουνά. Α, πραγματικά. Αυτό φαίνεται ότι είναι ντόπια. Ωραία, ρίχνεις και ρίγανη. Καταβούληση. Ρίξε, θα σου πω εγώ. Ωραία, είμαστε εντάξει. Και τώρα θα προσθέσουμε ελάχιστο ζωμό. Ενσέσαι για να το βοηθήσει να βράσει λίγο. Ο ζωμός δεν πρέπει να είναι στη θερμοκρασία έτσι πιο ζεστή ή κάτι. Δεν το βοηθάει κάπου. Όχι. Και εγώ συγκεκριμένα το σκεπάζουμε. Σκεπάζουμε, σταυρώνουμε και περιμένουμε. Και περιμένουμε 5 λεπτάκια. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε ότι έχει. Αχ, μυρωδιές, ευωδιές. Όταν το κρέας είναι καλής ποιότητας πάντως, εγώ θα το ομολογήσω, έχει άλλη μυρωδιά το φαγητό. Όχι μόνο το κρέας, όλα τα υλικά, αν είναι καλής ποιότητας, βγαίνει και το φαγητό καλό και με λίγα υλικά, δεν χρειάζεται να βάζεις πολλά υλικά. Τα πολλά λάδια μείνανε κάτω, όπως βλέπουμε, δεν τα θέλουμε. Έχουμε κάνει λοιπόν μια οροσειρά από τηγανιά κρέας και κρεμμυδάκι εκλεκτό. Εντάξει, εμένα μου φτάνει. Ωραία, αυτό θα περισσέψει για μας οπότε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πέχαμε, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλει. Θέλει λίγο αλατάκι. Αυτό και λίγο πιπέρι.
Και είμαστε έτοιμοι. Είναι ωραίο να βάζουμε από πάνω, σαν τελευταία πινελιά, αλάτι και πιπέρι, έτσι. Ναι, μένει η τελευταία γεύση. Και αν και κανονικά πρέπει να είναι έτοιμο το φαγητό, δηλαδή και από αλάτι και για πιπέρια. Αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Ναι. Όπως πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτό που κάναμε και σήμερα εδώ στο πάρκο του Αγιώργη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλά μαγειρέματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού γευτήκαμε τις εκλεκτές νοστιμιές του σεφ και της τρικαλινής κουζίνας, εισβάλαμε στο στούντιο ενός τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού. Ο λόγος για τη ραδιοφωνική λέσχη. Στο στούντιο η Μαρίνα Μπαλτά και η εκπομπή της Μαριναρίσματα που κρατάμε σημεριανή συντροφιά στους ακροατές της. Και που κάνουμε στο στούντιο, έχετε ξεκινήσει? Αχ, ναι, σε λίγο ξεκινάμε. Ωραία, προλαβαίνουμε. Μπορώ να είμαι μαζί σας? Εννοείται, εννοείται. Τέλεια, ναι. Γιατί καλώς ήρθατε, παιδιά. Την ώρα, τη μεσημεριανή ώρα, δημιουργείται μια μεσημεριανή ομάδα η οποία ραδιοφωνικά συντονίζεται και ζει ωραίες εμπειρίες μέσα από τη φωνή σας, κυρία Μπαλτά. Έχει φτάσει μεγάλη χάρη μας τόσο μακριά που να μάθετε για την ομάδα μας. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Θα γνηθώ, θα πάρω την άνετη καρέκλα μου και εγώ. Βεβαίως θα πάρεις για δέκα. Καθίστε από εκεί. Εκεί. Ωραία, εκεί, μπορείτε. Την πόρτα, να είμαστε απομονωμένοι όπως γίνεται στα ραδιόφωνα. Δηλαδή σε πόση ώρα ξεκινάτε? Θέλουμε σίγουρα 3 λεπτά. Α, τέλεια, σας πρόλαβα. Πάρα πολύ ωραία. Όσο πρέπει για να πάρω τη θέση μου. Μπορείτε να καθίσετε από εκεί. Τι ένα θέλετε να κάνετε εκπομπή μαζί μας, να γίνετε ένα με την παρέα μας. Να μην πω μια καλησπέρα. Να πείτε, να πείτε, να πείτε, εννοείται, 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 καθίστε. Θέλετε να μιλάμε στον Ενικό, κυρία Κίτσιου? Ναι, είμαι η Ελένη. Είμαι η Μαρίνα. Και εδώ που μπήκατε είναι τα μαριναρίσματα στον αέρα. Μαριναρίσματα στον αέρα, στη ραδιοφωνική λέσχη. Εδώ, στη ραδιοφωνική λέσχη 97,6. Κάθε μεσημέρι 2 με 4 γινόμαστε μια ομάδα με τον κόσμο και κάνουμε το διάλειμμα της ημέρας. Είναι η κατάλληλη ώρα. Ναι, διότι θέλω να αποσυμφορήσουμε λίγο τα κεφάλια μας, τα μυαλά μας. Από τα πρωινά προβλήματα. Ακριβώς αυτό. Να φύγει η εφορία από πάνω τους, να φύγει το ΙΚΑ, να φύγει το ΆΜΚΑ. Όχι το ΆΜΚΑ να μην φύγει, να μείνει. Να φύγουν οι λογαριασμοί, ό,τι τους απασχολεί. Θέλω απλά να περνάμε ήρεμα με πολύ ωραία μουσικούλα. Με αστείες ειδησούλες ενίοτε, αν μ' αρέσουν εμένα θα τις πω, αυτά. Και κάνουμε διαγωνισμό, παίζουμε με πολλά δώρα. Πάρα πολλά δώρα δίνουμε εδώ. Δεν μπορούμε να στήσουμε ένα... Είμαστε να κερδίσω κι εγώ κάτι σήμερα. Μιας και έκανα τόσο δρόμο να σας το δώσω, να σου το δώσω έτσι, 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 πάρτα λέει. Το αγάπη. Ω, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πώς ήταν το ταξίδι σας μέχρι να φτάσετε εδώ, την πόλη μας πώς την είδατε? Η πόλη σας εξαιρετική, ο καιρός πάρα πολύ καλός. Ήταν ναι, μαζί μας πολύ καλός ο Θεός των Τρικάλων, γιατί είχε ήλιο, πολύ καλά. Πόσα πράγματα, μα πόσα έχει να δώσει αυτή η πόλη, σαν εικόνες, σαν αισθήσεις, σαν... Ευωδιές, να ζήσουμε πράγματα. Ο Δήμαρχος, ο Δήμος προσέχει πάρα πολύ την πόλη και τους δημότες. Ποδηλατόδρομοι, βαρκάδα. Κάνατε ποδήλατο? Κάναμε ποδήλατο, κάναμε βαρκάδα, τα κάναμε όλα. Αλήθεια, ναι, ναι, τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν έχω κάνει βαρκάδα ακόμη και θα το ακούσουν εδώ οι άνθρωποι της πόλης μας. Θα πούν καλά, μπράβο ρε Μαρίνα, δεν έκανες μια βαρκάδα. Μεσημεριανή μου ομάδα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς περνάτε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ακούτε μια φωνούλα εδώ, θα σας εξηγήσω εγώ τώρα αμέσως. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαριναρίσματα στον αέρα της ραδιοφωνικής λέσχης 97,6 και θέλω να πιστεύω πως η μεσημεριανή ομάδα έχει συγκεντρωθεί για να κάνουμε το διάλειμμα της ημέρας. Μαρίνα Μπαλτά στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, αλλά σήμερα δεν είμαι μόνη μου, διότι μπουκάρανε στην κυριολεξία, παιδιά, μπουκάρανε εδώ μέσα στο στούντιο ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Να καλησπερίσω την παρουσιάστρια του συνεργείου. Κυρία Κίτσιου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπαλτά. Είπαμε εκτός αέρα ότι θα υιοθετήσουμε τον Ενικό και τώρα μου το γυρνάτε πάλι στο πληθυντικό, κυρία Μπαλτά. Ωραία, Ελένη, καλώς ήρθες στα Τρίκαλα, στα αγαπημένα σου Τρίκαλα. Μαρίνα, χαιρόμαστε που συναντάμε εσένα και τα μαριναρίσματά σου. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, πανευτυχής. Πώς νιώθεις που είσαι ξανά εδώ? Νομίζω ότι αφού ξεπέρασα τη συγκίνηση των πρώτων ωρών, mm-hmm.
που έλεγα «Δεν το πιστεύω ότι ήρθαμε να παρουσιάσουμε την όμορφη πόλη των Τρικάλων». Μετά, εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη. Εγώ θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι γίνεται. Η Ελένη Κίτσιου, χρόνια πριν, μαζί με την Ελένη Κίτσιου, ξεκινήσαμε τις τσιχλόφουσκες, αλλά δεν μασάμε. Ήταν έτσι η πρώτη μας επαφή με το ραδιόφωνο και κάναμε μαζί εκείνη την υπέροχη εκπομπή. Από τότε η Ελένη έφυγε, πήγε στην Πάτρα, έκανε και εκεί ραδιόφωνο και στη συνέχεια επέστρεψε. Επέστρεψε στον αέρα, αλλά πλέον τηλεοπτικό αέρα, έτσι, Ελένη? Ακριβώς. Κάνει λοιπόν μια ταξιδιωτική εκπομπή στο Ionian Channel, αν το λέω σωστά. Και τώρα είναι στα Τρίκαλα, περιηγείται μέσα στην πόλη, δείχνει τα αξιοθέατα, μουσεία, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και θεώρησε ότι είναι καλό να επισκεφτεί και το σταθμό μας. Δεν το θεώρησα απλά καλό, ήταν προαπαιτούμενο. Είχα πει ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανή επίσκεψη στη Λες 97,6 και στη Μαρίνα Μπαλτά και στα Μαριναρίσματα, γιατί θέλω να πω την καλησπέρα μου σε όλα τα Τρίκαλα που είναι συντονισμένα και κάνουν το διάλειμμα τους αυτή τη στιγμή μέσα από την εκπομπή σου και την υπέροχη φωνή σου και τα τραγούδια σου και τις επιλογές. Και να πω πραγματικά ένα βαθύ ευχαριστώ σε κάθε Τρικαλινό που συναντήσαμε σε κάθε γωνιά αυτές τις ημέρες και μας έδειξε το δρόμο, μας βοήθησε, μας μίλησε, μας εξυπηρέτησε, μας φρόντισε. Είναι πραγματικά αξιέπαινη η συμπεριφορά όλων των κατοίκων αυτής της πόλης. Φαντάζομαι αντιλαμβανόσαστε ότι υπάρχει εμπειρία, έτσι, στο μικρόφωνο. Ω, Χριστέ μου, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι. Τρίκαλα είναι και η πόλη του Χαλβά. Αναζητήσαμε τον καλύτερο. Με εμπειρία από τα 11 του χρόνια, ο Γιάννης Μπουλογιώργος κατάφερε με πολύ κόπο και μεράκι να κάνει το όνομά του συνώνυμο του Χαλβά Φαρσάλων. Και σας εγγυάται πως η ποιότητα είναι το μυστικό της επιτυχίας. Της επιτυχίας του Χαλβά, ένα και κάτι. Στα Τρίκαλα και στην ευρύτερη περιοχή, ο Χαλβάς και το γλυκό έχουν ονοματεπώνυμο. Και το πιο γλυκό ονοματεπώνυμο είναι Γιάννης Μπουλογιώργος. Ο κύριος Γιάννης από τα 11 του χρόνια παλεύει και δημιουργεί τους πιο νόστιμους χαλβάδες. Πείτε μας για αυτό τον καθημερινό αγώνα, κύριε Γιάννη, που δίνετε και μας προσφέρετε εμάς τόση νοστιμιά και τόση βοδία. Ο καθημερινός αγώνας είναι οι πελάτες. Mm-hmm. Όταν οι πελάτες ζητάνε το χαλβά, εγώ πρέπει να είμαι κάθε μέρα εδώ, κάθε πρωί, να παρασκευάζω το χαλβά μαζί με το προσωπικό που διαθέτω και να διαθέτω με την καλύτερη ποιότητα που πρέπει. Η καλύτερη ποιότητα εμείς μπορούμε να την εγγυηθούμε, γιατί είδαμε την παρασκευή του χαλβά που πραγματικά για να το κάνεις πρέπει να έχεις μεράκι και αγάπη, αντοχή στα χέρια, γιατί είναι σαν να κάνεις κουπί, αυτό λέγαμε, να πάτε για κοπηλασία, ναι, θα το συνεχίζετε όλους σε Ολυμπιακό άθλημα. Και είναι και οι μοναδικές οι εγκαταστάσεις που έχετε εδώ. Όλο το κτίριο μας έχει εντυπωσιάσει. Έτσι είναι, εγώ και πάντα θα το λέω όταν μιλάω για συνεδέψεις αυτό, είναι το μεράκι της δουλειάς μας. Όταν είσαι από μικρό παιδί, έχεις γεννηθεί μέσα στη φτώχεια και δημιουργείς κάτι το οποίο αξιοποιείς αυτό που κάνεις, για μένα είναι η χαρά που κάνω αυτό που κάνω. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, το αγαπάω. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, είναι όλα τα άλλα άδεια από πίσω. Η ποιότητα, το καλό υλικό, η καλή συνεργασία που έχεις με το προσωπικό. Γιατί πρέπει να έχεις συνεργασία με το προσωπικό. Το προσωπικό πρέπει να σε σέβεται και να το σέβεσαι. Αν το προσωπικό δεν σε σέβεται, μπορεί να σε κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά που υπάρχει μέσα σε αυτήν την παραγωγή.
τόσα χρόνια το προσωπικό, πόσα χρόνια αλήθεια είναι η επιχείρηση, από πότε? Η επιχείρηση είναι το 1976. Από το 1976 υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν από την πρώτη μέρα σχεδόν. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ. Ακριβώς. Έχουν συνταξιδοτηθεί, φύγανε, υπάρχουν παιδιά μέσα που δουλεύουν αυτή τη στιγμή ακόμα. Mm-hmm. Καταρχήν έχω υπάλληλο μέσα που έχει 35 χρόνια στη δουλειά μου. Μεγαλώσατε μαζί. Η κυρία Ζουή καταρχήν έχει 27, η κυρία Φωτεινή έχει 20. Ξέρεις, όταν μεγαλώνεις μαζί, δημιουργείς τα παιδιά τους, μεγαλώσαν, έχουν τα μικρά παιδιά μέσα εδώ. Βλέπουν την κατάσταση όλη τη γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό που λένε 40 χρόνια φούρναρης, εσείς είστε 40 χρόνια χαλβαδοποιός και της καλύτερης ποιότητας. Υπάρχει και συνέχεια στην επιχείρηση? Υπάρχει συνέχεια, δηλαδή. Το οποίο είναι ο γιος μου, mm-hmm. λοιπόν, και συνεχίζει την παράδοση. Υγεία να έχουμε, να τον έχουμε, να είμαστε κι εμείς από πίσω, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί ένα παιδί, επειδή είναι από πίσω από τον πατέρα του και έχει πάρει τη δουλειά, να έχει κατασταλάξει αυτό που θέλω εγώ. Είμαι από πίσω, το προσέχω, προσέχει και το προσωπικό το ίδιο που είναι ο παλιός μέσα. Προσέχει το παιδί, τη δουλειά, όλα αυτά. Άρα το βάζω σε έναν δρόμο το οποίο τι εμπόρευμα πρέπει να παραγγείλουν. Το υλικό, από ποιον θα το πάρουν? Πρέπει πρώτα να πάρουν ένα δείγμα. Άμα δειγματίσεις το υλικό που θα πάρεις, μην παίρνεις ποσότητα. Και μετά λες, όχι, τι έκανα, μπήκα από μέσα, φέρε με ένα δοχείο, φέρε με ένα τσιβάλι μίγδαλα, κάτι να το ελέγξω πρώτα και μετά παραγγέλεις την ποιότητα αυτή που σου αρέσει. Το υλικό που περιέχει ο χαλβάς, τα μυστικά του, μπορείτε να μας τα αποκαλύψετε? Τα υλικά δεν είναι, είναι πολύ απλά. Είναι ζάχαρη, νεσεστές, το βούτυρο, το αγιοπρόβατο που λέμε και τα μίγδαλα. Πολύ τεχνική είναι το ψήσιμο. Mm-hmm. Τίποτα. Αυτά είναι. Άρα το μυστικό αυτό είναι. Αυτό είναι το μυστικό. Το μεράκι, το ψήσιμο. Εκεί. Και πόσα τα ψιά, τα ψί λέγεται αυτό που βγάζουμε, έτσι? Πόσα τα ψιά χαλβά μπορεί να βγάλετε μέσα σε μία μέρα? Κοίταξε, μπορείς να βγάλεις και 200 τα ψιά. Όταν έχεις μεγάλη κατανάλωση. Mm-hmm. Η καθημερινότητα τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πάνω κάτω. Τώρα είναι απλά πολύ. Μπορεί να βγάλεις 10 την ημέρα, 15. Μπορεί να βγάλεις και 5. Βάζει ζήτησης. Ναι, βάζει ζήτηση. Ο καιρός, τι γίνεται έξω ο καιρός. Mm-hmm. Είναι χαλασμένος ο καιρός. Δεν μπορεί ο κόσμος να βγει να ψουνίσει. Τι θα κάνεις εσύ? Θα βγάλεις εμπόρευμα? Δεν μπορείς να βγάλεις. Βγάλεις πιο λίγα για να βγάλεις την άλλη μέρα πάλι να τον έχεις φρέσκο. Γιατί άμα βγάλεις 10 και δώσεις 5, τα 5 τα κάνεις. Ναι. Και πάμε σιγά σιγά βάσει τη δουλειά μας. Τα προϊόντα σας όμως, χαλβά, γλυκά, τα προωθείτε και τα αγοράζει ο κόσμος και εκτός Τρικάλων. Άκουσα προλίγο ότι φεύγουν, ναι, κάποια γλυκά για Καβάλα. Ναι, θα στείλουμε στην Καβάλα. Πείτε μου και για το όνομα. Πώς βγήκε πριν χρόνια το ένα και κάτι? Το ένα και κάτι. Είναι ότι ποτέ δεν είναι αρκετό ένα κομματάκι γλυκό ή ένα κομματάκι χαλβά. Θέλεις και κάτι ακόμα και λίγο ακόμα? Είναι μια ιστορία του ένα και κάτι. Mm-hmm. Αν θα σου πω το ένα και κάτι πώς δημιουργήθηκε, θα πεις ναι, έτσι. Είχα χτυπήσει μια δημοπρασία. 1.900.000. 900.000 ήταν χιλιάδες. Και λέει ο δήμαρχος, δεν βάζεις ένα και κάτι? Αχα. Για να το πάρεις. Και έβαλα ένα και κάτι. Και μου έμεινε αυτό ο τίτλος. Κατάλαβες? Τίποτα άλλο δεν είναι. Έτσι, ένα και κάτι. Έβγαλα ένα τίτλο, ένα και κάτι. Ένα και κάτι. Από μια δημοπρασία λοιπόν. Από μια δημοπρασία. Και αυτή την ώρα θα πέφτει σε δημοπρασία το τελευταίο κομμάτι χαλβά. Όταν μένει, ναι, σε ένα, ναι, σπίτι, λέμε ποιος θα το φάει, ποιος δίνει τα περισσότερα, ναι, για να φάει. Πιο πολύ το έκανα και το τίτλο αυτό που το έβαλα, γιατί ξέρεις, ονόματα υπάρχουν πολλά ίδια. Μπορεί να σε ανοίξει ένας άλλο ένα μαγαζί, μια επιχείρηση και να λέγεται Πουλογιώργος. Τον τίτλο όμως δεν μπορεί να στο πάρει, γιατί ο τίτλος καταχειρώνεται. Και μέχρι το 90 φτιάχνατε μόνο χαλβά? Από το 76 μέχρι το 90 φτιάχνα μόνο χαλβά. Μόνο χαλβά, μάλιστα. Μετά έκανα την επιχείρηση αυτήν εδώ. Και ξεκίνησα με σορτιαστά. Άνοιξε το μαγαζί. Τότε άνοιξε τα πρώτα μαγαζιά. Πρώτο μαγαζί που άνοιξε. Και συνεχίζω. Πόσα καταστήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι 5. 5. Μάλιστα. Είναι ακροβολισμένα στα Τρίκαλα. Θεσσαλία. Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα. Τέλεια. Δηλαδή, αν κάποιος φτάσει στην περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει πάνω σε ένα κατάστημά σας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και συγκεντρικά σημεία. Για φαγητό ξανά στην κλασική γειτονιά για ένα απολαυστικό δείπνο.
Όταν τα μεζεδοκαμώματα έκαναν δειλά-δειλά τα πρώτα τους βήματα το 1996, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα έφταναν στο σημείο να ταυτιστούν αργότερα με μια ολόκληρη περιοχή όπως τα Μανάβικα. Ένα παλιό χιτήριο λοιπόν, αφού αναστηλώθηκε με πολύ κόπο, έδωσε τη θέση του σε μια όμορφη παραδοσιακή ταβέρνα και ταυτόχρονα το σύνθημα για την αναβάθμιση μιας ολόκληρης συνοικίας. Από τότε μέχρι και σήμερα κύλησε πολύς καιρός. Τα μεζεδοκαμώματα διανύουν ήδη τη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας τους και συνεχίζουν να προσφέρουν στο τρικαλινό κοινό εξαίσια πιάτα, όπως είναι το βασιλικό πιάτο, το αρχαίο έδεσμα, η φωλιά πανσοβίλα, η σαλάτα δίχως όνομα και πολλά άλλα, συνοδευόμενα με εκλεκτό ντόπιο κρασί. Από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, τα μεζεδοκαμώματα είναι η καλύτερη επιλογή για παραδοσιακό φαγητό στην ομορφότερη περιοχή των Τρικάλων. Για τους λάτρεις της πιο εκλεπτισμένης κουζίνας και για ένα χαλαρό ποτό, ο Λιθέος μας οδηγεί στο Αλβαίο All Day Bistro Bar. Ο αισθαντικός χώρος του Αλβαίο Bistro Bar, το νέο κλασάτο στέκι της πόλης, δίνει στις νύχτες μια άλλη νότα. Στο περιβάλλον, ιδιαίτερα φιλικοί ιδιοκτήτες και θαμώνες, περίτεχνα κοκτέιλ, πλούσιο μενού, γλυκίσματα, κρασιά, μπύρες και ποτά, καλή μουσική, ένας εκλεκτός συνδυασμός για χαλάρωση κάθε ώρα της ημέρας και για διασκέδαση ποιότητας. Για τη διαμονή μας στα Τρίκαλα, επιλέξαμε το ξενοδοχείο Αχίλιον. Το Αχίλιον καλωσορίζει τους επισκέπτες του σε μοναδικά δωμάτια από το 1999. Τα περισσότερα από αυτά με όμορφη θέα στον ποταμό Λιθέο. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στην αγορά, δίπλα στους πολυσύχναστους πεζόδρομους, στο επίκεντρο της ζωής. Στα Τρίκαλα μας έφερε ο πόθος μας να γνωρίσουμε μια σύγχρονη όμορφη ελληνική πόλη. Εδώ γνωρίσαμε ανθρώπους ανώνυμους και επώνυμους, τον ανώνυμο τρικαλινό ποδηλάτη, τον πεζό που διαβαίνει τη γέφυρα του Λιθέου, αλλά και πολλούς επώνυμους, σπουδαίους ανθρώπους της ιστορίας, τον Ασκληπιό, τη Σακοράφα, τον Μητροπάνο, τον Τζιτζάνη, τον Καλδάρα, τον Βίρβο και τόσους ακόμα. Τα ταξίδια όλων αυτών ξεκίνησαν, συναντήθηκαν, αντάμωσαν ή ολοκληρώθηκαν σε αυτή εδώ την πόλη. Και τα Τρίκαλα μας απέδειξαν πως η ζωή είναι ταξίδι. We'll be right back.